Είτε τρέχετε για πρώτη φορά με στόχο τον τερματισμό, είτε είστε έμπειρος δρομέας αποστάσεων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο μαραθώνιος είναι απαιτητική υπόθεση. Ως εκ τούτου η κατάλληλη διατροφή είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για το μαραθώνιο όσο και για τα αγωνίσματα αντοχής γενικότερα. Αν θέλετε λοιπόν να φτάσετε στη γραμμή της εκκίνησης κατάλληλα προετοιμασμένοι, δεν έχετε παρά να μείνετε μαζί μου μετά το intro. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Μπακόπουλος, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη βίντεο αθλητικής διατροφής. Θέμα του σημερινού βίντεο είναι η διατροφή για το μαραθώνιο. Στα επόμενα λεπτά θα δούμε αναλυτικά ποια πρέπει να είναι η διατροφική προετοιμασία σας για το μαραθώνιο, πώς πρέπει να κινηθείτε διατροφικά την τελευταία εβδομάδα, τι θα πρέπει να καταναλώσετε μία μέρα πριν το μαραθώνιο, πώς θα πρέπει να είναι η διατροφή σας τη μέρα του μαραθωνίου, καθώς και ποια είναι τα συχνότερα λάθη στη διατροφική προετοιμασία για το μαραθώνιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Τόσο κατά την προετοιμασία σας, όσο και την τελευταία εβδομάδα, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δύο είναι τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να σας απασχολούν. Το ένα είναι οι υδατάνθρακες και το άλλο είναι η ενυδάτωση. Τα σημεία αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τα αγωνίσματα αντοχής, καθώς από αυτά εξαρτάται το αίσθημα κόπωσης, αλλά και οι επιδόσεις σας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Άρα θα ασχοληθούμε κυρίως με αυτά τα δύο. Ας πάρουμε για αρχή τους υδατάνθρακες. Γιατί άραγε είναι τόσο σημαντικοί? Οι υδατάνθρακες αποτελούν σχεδόν το αποκλειστικό καύσιμο κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων αντοχής, άρα και κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου, και είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τη σύσπαση των μειών. Αποθηκεύονται στο ύπαρ ή αλλιώς στο σηκώτη και στους σκελετικούς μυς με τη μορφή γλυκογόνου. Επιπλέον, είναι σχεδόν το αποκλειστικό καύσιμο για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα αποθέματα γλυκογόνου στον οργανισμό μας κυμαίνονται περίπου στα 600 γραμμάρια, με τους σκελετικούς μυς να έχουν μια αποθήκη 500 γραμμαρίων και το ύπαρ να ακολουθεί με μόλις 80 γραμμάρια γλυκογόνου. Οι αποθήκες αυτές βέβαια εξαρτώνται από τη μάζα σώματος, από τη φυσική κατάσταση, από τη διατροφή που ακολουθεί ο δρομέας, από την προπόνηση που κάνει και από άλλες παραμέτρους. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως στο σώμα μας υπάρχει μια αποθήκη γλυκογόνου της τάξης των 2.000 θερμίδων. Η ενέργεια αυτή μπορεί να διαρκέσει από 90 λεπτά έως και 3 ώρες, κάνοντας άσκηση μέτριας προς υψηλής έντασης. Αυτός είναι και ο λόγος που σε άσκηση πάνω από τις 3 ώρες, όπως για παράδειγμα στο 32ο με 35ο χιλιόμετρο του μαραθωνίου, η ενέργεια εξαντλείται και τα πρώτα σημάδια κόπωσης αρχίζουν να εμφανίζονται έντονα. Άρα να θυμάστε, η εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου αποτελεί την κύρια αιτία κόπωσης και μείωσης της αθλητικής απόδοσης στα αγωνίσματα αντοχής. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί διάφορες διατροφικές τακτικές με τις οποίες μπορούμε να αναπληρώνουμε τους υδατάνθρακες κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και να προκαλούμε υπερπλήρωση των υδατανθράκων πριν τον αγώνα, ώστε να αποφύγουμε την εξάντληση των αποθεμάτων, την κόπωση και τη μείωση της απόδοσης. Θα δούμε αυτές τις τακτικές λίγο αργότερα στο βίντεο. Ας περάσουμε τώρα στα πιο πρακτικά κομμάτια. Πόσα γραμμάρια υδατανθράκων χρειάζεται ένας δρομέας αποστάσεων? Στην περίοδο της προετοιμασίας θα χρειαστείτε 5 με 7 γραμμάρια υδατανθράκων ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως. Η ποσότητα αυτή μπορεί να ανέβει στα έως και 10 γραμμάρια υδατανθράκων ανά κιλό σωματικού βάρους, αν ο όγκος της προπόνησής σας είναι υψηλός. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ένας δρομέας 75 κιλών θα χρειαστεί 325 με 575 γραμμάρια υδατανθράκων ημερησίως. Αν έχει υψηλό όγκο προπόνησης, μπορεί να φτάσει και τα 750 γραμμάρια υδατανθράκων την ημέρα. Πάμε τώρα στην τελευταία εβδομάδα πριν το μαραθώνιο. Εκεί καθοριστικό ρόλο παίζει η λεγόμενη φόρτιση υδατανθράκων. Η φόρτιση υδατανθράκων είναι μια διατροφική τεχνική η οποία περιλαμβάνει αρκετά υψηλή πρόσληψη υδατανθράκων σε συνδυασμό με μείωση του όγκου προπόνησης, ώστε να πετύχουμε υπερπλήρωση των αποθεμάτων γλυκογόνου. Αποδεδειγμένα, η φόρτιση υδατανθράκων μπορεί να αυξήσει σημαντικά την απόδοση σε αγωνίσματα που διαρκούν πάνω από 90 λεπτά, όπως για παράδειγμα ο μαραθώνιος. Επιπλέον, η φόρτιση υδατανθράκων είναι απαραίτητη για την προστασία του μυϊκού ιστού, ο οποίος πιθανόν να μειωθεί κατά τη διάρκεια άσκησης παρατεταμένης διάρκειας και μέτριας έντασης σε χαμηλά επίπεδα γλυκογόνου. Ως εκ τούτου, η τακτική φόρτιση υδατανθράκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν φτάσετε στη γραμμή της εγκίνησης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε κάτι σημαντικό όσον αφορά τη φόρτιση υδατανθράκων. Για κάθε γραμμάριο γλυκογόνου που αποθηκεύεται στο σώμα σας, αποθηκεύονται μαζί του 3 γραμμάρια νερού. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει να αναμένετε αύξηση βάρους από 1 έως 2 κιλά. Ωστόσο, το βάρος αυτό οφείλεται σε γλυκογόνο και νερό και θα σας εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πιστέψτε με, είναι ένα βάρος που αξίζει να κουβαλήσετε. Πιθανόν, η ερώτηση που προκύπτει από τα παραπάνω είναι πώς θα κάνω φόρτιση υδατανθράκων ή αλλιώς υδατανθράκωση. Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα που μπορείτε να ακολουθήσετε, ωστόσο ο γενικός κανόνας είναι να καταναλώσετε 8 με 10 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους 1 έως 3 μέρες πριν τον αγώνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ένας αθλητής 75 κιλών θα πρέπει να καταναλώσει 600 με 750 γραμμάρια υδατανθράκων ημερησίως για τις προηγούμενες 1 έως 3 μέρες πριν βρεθεί στη γραμμή της εκκίνησης. Για την επίτευξη της ποσότητας αυτής είναι απαραίτητο το κάθε γεύμα σας να περιέχει μία μορφή υδατάνθρακα. Καλές πηγές υδατανθράκων είναι τα ζυμαρικά, το ρύζι, το ψωμί, η πατάτα και η γλυκοπατάτα, τα αποφλιωμένα φρούτα, η βρώμη και άλλα. Επιπλέον, οι υγροί υδατάνθρακες, όπως είναι η χυμή φρούτων, τα σμούθις, τα αθλητικά ποτά, ακόμη και τα συμπληρώματα υδατανθράκων, είναι καλή επιλογή, καθώς όντας σε υγρή μορφή είναι πολύ πιο εύκολο να καταναλωθούν. Είδαμε λοιπόν πως πρέπει να διαχειριστείτε τους υδατάνθρακες κατά την προετοιμασία και την τελευταία εβδομάδα του μαραθωνίου και φτάνουμε τώρα στην ημέρα του αγώνα. Εδώ η σύσταση είναι απλή. Το γεύμα σας 3 με 4 ώρες πριν τον αγώνα θα πρέπει να περιλαμβάνει 1 με 2 γραμμάρια υδατανθράκων ανά κιλό σωματικού βάρους. Το γεύμα αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να αποφύγετε συχνές παγίδες που θα δούμε στο τέλος του βίντεο. Το σήμα λοιπόν της εκκίνησης δόθηκε και είμαστε on track. Αν έχετε ακολουθήσει όλα τα παραπάνω, τότε τα επίπεδα γλυκογόνου σας θα είναι στο βέλτιστο επίπεδο. Τώρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα πρέπει να τροφοδοτείτε διαρκώς το σώμα σας με υδατάνθρακες, ώστε να αποφύγετε την εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου, να αποφύγετε την κόπωση και να διατηρήσετε την ένταση σε ικανοποιητικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να καταναλώνετε 30 με 60 γραμμάρια υδατανθράκων ανά ώρα. Καλές επιλογές είναι τα αθλητικά ή ισοτονικά ποτά, τα τζέλ υδατανθράκων και οι αθλητικές μπάρες. Φροντίστε να εναλλάσσετε τις επιλογές αυτές μεταξύ τους, αφενός για να είναι ευχάριστη η κατανάλωσή τους και αφετέρου για να μην έχετε οποιαδήποτε γαστρεντερική διαταραχή. Αφού λοιπόν καλύψαμε το κομμάτι των υδατανθράκων, ας δούμε τώρα το εξίσου σημαντικό κομμάτι της ενυδάτωσης. Η επαρκής ενυδάτωση πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς το νερό εμπλέκεται στη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών, τη λειτουργία του καρδιακού μυός και ως εκ τούτου επηρεάζει σημαντικά την απόδοση. Να θυμάστε πως απώλεια μόλις 2% του σωματικού βάρους σε υγρά επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή σας, ενώ απώλεια της τάξης του 5% μειώνει την απόδοση κατά 30%. Άρα, στόχος σας είναι η έναρξη του αγώνα με τα βέλτιστα επίπεδα ενυδάτωσης. Για να επιτύχετε αυτό το στόχο, η ενυδάτωση θα πρέπει να ξεκινήσει αρκετές ώρες πριν τον αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, 4 ώρες πριν καταναλώστε 4 με 7 ml νερού ή αθλητικού ποτού και 2 ώρες πριν καταναλώστε 400 με 600 ml νερού ή αθλητικού ποτού αντίστοιχα. Η ποσότητα αυτή είναι ικανοποιητική και για να προσλάβετε όλο το νερό που χρειάζεστε, αλλά και για να έχετε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αποβληθεί η υπερήσια. Και ένα γρήγορο τσεκ για να είμαστε σίγουροι. Μπορείτε να ελέγξετε τα επίπεδα ενυδάτωσής σας ελέγχοντας το χρώμα των ούρων σας. Θα πρέπει λοιπόν το χρώμα των ούρων να βρίσκεται στην κλίμακα 1 έως 4. Αν τα ούρα είναι πιο σκούρα ή είναι δίσοσμα, σημαίνει ότι είστε ήδη αφυδατωμένοι και θα πρέπει να καταναλώσετε περισσότερα υγρά. Τώρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, στόχος σας είναι ο περιορισμός της απώλειας κάτω από το 2% του σωματικού βάρους. Για να επιτύχετε αυτό το στόχο θα πρέπει να καταναλώνετε 0,5 έως 0,8 λίτρα ανά ώρα με την ποσότητα αυτή να καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες των 150 με 200 ml ανά 5 με 20 λεπτά. Η σύσταση αυτή μπορεί να αυξηθεί όταν ο αγώνας λαμβάνει μέρος σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε υψηλή υγρασία. Τι θα πρέπει να επιλέξετε για βέλτιστη ενυδάτωση? Να θυμάστε, από ένα σημείο και μετά το απλό νερό δεν αρκεί. Η ιδανική επιλογή είναι τα αθλητικά ή αλλιώς ισοτονικά ποτά, τα οποία περιέχουν υδατάνθρακες και ηλεκτρολίτες. Λόγω της περιεκτικότητάς τους σε υδατάνθρακες απορροφώνται πιο γρήγορα από το απλό νερό και συμβάλλουν στη διατήρηση των επιπέδων γλυκογόνου που είδαμε πριν. Επιπλέον, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε ηλεκτρολίτες συμβάλλουν στη διατήρηση του αισθήματος δίψας και τελικά στην καλύτερη ενυδάτωση. Φροντίστε λοιπόν να ακολουθείτε τις παραπάνω συστάσεις και να εναλλάσσετε τις πηγές υγρών που καταναλώνετε, επιλέγοντας άλλοτε νερό, άλλοτε αθλητικό ποτό ή άλλοτε κάποιο τζέλ. Εφόσον αναλύσαμε τα πιο βασικά στοιχεία στη διατροφική προετοιμασία σας για το μαραθώνιο, ήρθε η ώρα να δούμε τα πιο συχνά διατροφικά λάθη που πιθανόν σας απομακρύνουν από το στόχο σας. Λάθος νούμερο 1 είναι οι πειραματισμοί πριν τον αγώνα. Να θυμάστε, η τελευταία εβδομάδα πριν το μαραθώνιο δεν έχει χώρο για πειραματισμούς. Επιλέξτε τρόφιμα, συνταγές, αθλητικά ποτά ή τζέλ, τα οποία έχετε δοκιμάσει πολλές φορές νωρίτερα και γνωρίζετε ότι η κατανάλωσή τους ή ο συνδυασμός τους είναι ανεκτός από το πεπτικό σας. Επιπλέον, καλό θα ήταν να επιλέξετε και εμφιαλωμένο νερό. Λάθος δεύτερο είναι η μεγάλη κατανάλωση λίπους και φυτικών ινών. Η ήδη αρκετά μεγάλη πρόσληψη υδατανθράκων σε συνδυασμό με αυξημένη πρόσληψη λίπους ή με πολλές φυτικές ίνες μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες παρενέργειες από το πεπτικό σας. Λάθος τρίτο είναι η μη τήρηση των ποσοτήτων. Παρά το γεγονός ότι η ποσότητα υδατανθράκων που χρειάζεστε είναι υψηλή, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να ξεφεύγετε από τις ποσότητες του πλάνου σας. Αρχικά, η κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις συνιστόμενες μπορεί να αυξήσει το βάρος σας, ενώ παράλληλα δεν σας προσφέρει κανένα επιπλέον όφελος. Άρα, τηρήστε τις ποσότητες με προσοχή. Τελευταίο διατροφικό λάθος είναι η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης και λίπους στο γεύμα πριν τον αγώνα. Οι πρωτεΐνες και το λίπος απορροφώνται αργά, με αποτέλεσμα, αν η ποσότητα είναι μεγάλη στο γεύμα πριν τον αγώνα, να έχετε καθυστερημένη γαστρική κένωση, άρα αίσθημα φόρτου στο πεπτικό σας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κρατήσετε την πρόσληψη λίπους όσο πιο χαμηλά μπορείτε, ενώ η πρωτεΐνη στο γεύμα πριν τον αγώνα θα πρέπει να είναι περίπου στα 10 γραμμάρια. Ακολουθήστε τις παραπάνω διατροφικές οδηγίες, ώστε να φτάσετε στη γραμμή της εκκίνησης έτοιμη και να έχετε έναν καλό αγώνα. Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια με το πλάνο διατροφής σας, το πρωτόκολλο φόρτισης ή το πρωτόκολλο ενυδάτωσης, θα χαρώ να συνεργαστούμε. Επιπλέον, αν συνηθίζετε να κάνετε τις πρωινές προπονήσεις σας στο Παναθηναϊκό Στάδιο, θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Τέλος, κάντε την εγγραφή σας στο YouTube κανάλι μου πατώντας το κουμπί subscribe και το γκρι καμπανάκι, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια!